Στη σύλληψη δύο Αλβανών ηλικία 49 και 58 ετών, για τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, προχώρησαν τις πρωινές ώρες της 5ης αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, εντόπισαν το 49χρονο με το όχημά του και το 58χρονο με γιο ταχύ φορτηγό σε χώρο στάθμευση φορτηγών στην περιοχή των Διαβατών, όπου σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από το γιο ταχύ αυτοκίνητο 4 πλαστικά μπιτόνια που περιείχαν 20 δέματα κατέργαστης κάναβης συνολικού βάρους 20 κιλών και 497 γραμμαρίων, ενώ από το γιο ταχύ φορτηγό 7 μπιτόνια με 32 δέματα κατέργαστης κάναβης συνολικού βάρους 33 κιλών και 690 γραμμαρίων. Επιπλέον, στην κατοχή των δραστών αλλά και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 49χρονου, στην περιοχή των Σικιών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 2.350 ευρώ, 260 γραμμάρια κάναβης, 259,3 γραμμάρια κοκαίνης, 8 κινητά τηλέφωνα, 143 γραμμάρια άγνωστης ουσίας πρόσμιξης, 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας, 15 συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος και υλικά για την τυποποίηση και συσκευασία των ναρκωτικών και δίκυκλη μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του. Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 58χρονος είχε ως ρόλο την εισαγωγή των ναρκωτικών από τη Βόρεια Μακεδονία και την παράδοση αυτών στο 49χρονο, ο οποίος φρόντιζε για την παραλαβή, την αποθήκευση και την διακίνηση των ποσοτήτων ναρκωτικών εντός της ελληνικής επικράτειας. Σημειώνεται ότι για τον 58χρονο εκκρεμεί απόφαση του Τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθριξης 5 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για παράβαση του ίδιου αδικήματος. Οι συλληφθέντες με διαδικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Θεσσαλονίκης, ενώ αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών συνεχίζουν με αμύωτο ρυθμό και συστηματικότητα την πολύπλευρη δράση τους για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων και κυκλωμάτων διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών.